Στον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Κατρούγκαλε, εσείς τελικά δεν ξέρω αν συρθήκατε, αν μετακινηθήκατε οικειοθελώς τέλος πάντων προς την, πιο κοντά προς τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τι βλέπετε να γίνεται όμως? Αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 54 και την προσθήκη της νέας παραγράφου 4, η οποία βάζει όχι την ταυτόχρονη παρουσία και των τριών προϋποθέσεων, θεωρείτε ότι χαλάει το γλυκό? Ακούστε, τα πράγματα είναι περίπου όπως τα είπε, θα έλεγα σχεδόν ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Δελής. Δηλαδή, έχουν δηλώσει όλα τα κόμματα επιθυμία. Είναι και συνταγματολόγος ο κύριος Κατρούγκαλος να σας δίνει, κύριε Δελή, δίκιο. Όχι, είπα ως προς την ουσία την πολιτική. Ούτως ή άλλως ο συνάδελφος επιφυλάχθηκε για το συνταγματικό, μιλάει για την πολιτική ουσία του θέματος. Τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν λύση στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Δεν υπήρξε όμως, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, συμφωνία στη διακομματική. Στη διακομματική συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία με το κίνημα αλλαγής και την ελληνική λύση. Μάλιστα. Εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα επιφυλαχθήκαμε να δούμε τον νόμο και η Μέρα 25 διαφοροποιήθηκε από μια θέση δική της. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδεχθεί ως βάση συζήτησης της θέσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Ξεκίνησε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ζητώντας επιστολική ψήφο για όλους, ενώ εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλαμε μεν να έχουν όλοι απόδημη ψήφο, θέλαμε όμως ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει και αλλίωση του εκλογικού σώματος. Εμείς αυτό το επιδιώξαμε στην πρότασή μας μέσω ενός κλειστού συστήματος εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Εδώ υπάρχει διαφορά. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Με λίγα λόγια, να το πάρουμε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας που δεν είναι ούτε συνταγματολόγοι ούτε έχουν παρακολουθήσει τη συζήτηση στη Βουλή. Όσες χώρες στην Ευρώπη έχουν μεγάλη διασπορά, με πολλούς απόδημους, φροντίζουν ούτως ώστε να εξασφαλίσουν με το δικαίωμα των κατοίκων που δεν είναι του εξωτερικού στην ψηφοφορία, με εξαιρέσεις και εδώ. Υπάρχουν κράτη που έχουν πολύ περισσότερους πολίτες έξω από τη χώρα από ότι στο εσωτερικό. Τέτοια κράτη όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι η Κύπρος, απαγορεύουν απολύτως να ψηφίζουν οι πολίτες τους που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Κανένα ελληνικό κόμμα δεν θέλει σε κάτι τέτοιο, ακριβώς γιατί αισθανόμαστε ότι πρέπει να κρατήσουμε τους δεσμούς με τους συμπατριώτες μας έξω. Ωραία τώρα, κύριε Κατρούγκαλε. Στο θέμα, να πω απλώς τις δύο λύσεις που δόθηκαν. Οι δύο λύσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι οι εξής. Είτε προβλέπεται ένα κλειστό σύστημα εκπροσώπησης των απόδημων, ψηφίζουν δηλαδή μόνο για τους δικούς τους βουλευτές. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε όπως προτείνει. Τις οποίες όπως προτείνει. Ψήφιζαν είτε όπως, όλοι. Ναι, δεχόσασταν το δίκαιο του αίματος. Όχι. Ναι, εντάξει, το λέει το Σύνταγμα. Αυτό το λέει το Σύνταγμα. Λέμε λοιπόν ότι μία λύση ήταν αυτή που είχαμε προτείνει εμείς. Να ψηφίζουν όλοι, αλλά στο πλαίσιο ενός κλειστού συστήματος εκπροσώπησης. Η άλλη πρόταση που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας υπάρχει στην Ευρώπη και λέει να βάλουμε ορισμένα κριτήρια. Πόσα χρόνια λείπεις από τη χώρα, έχεις πραγματικό δεσμό με αυτήν. Εμείς λοιπόν, επειδή θέλαμε να έχουμε λύση, δεν αποδεχθήκαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας γιατί πράγματι θα αλλίωνε ουσιοδός το εκλογικό σώμα και προσπαθούμε μέσω της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας προς την οποία έχει μετατοπιστεί και η Νέα Δημοκρατία να βρούμε κοινούς τόπους. Ωραία, η διατύπωση, κύριε Κατρούγκαλε, που βλέπετε τώρα. Η διατύπωση. Όχι, κάναμε πολλές παρατηρήσεις και εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας προς την ίδια κατεύθυνση. Περιμένουμε αύριο το μεσημέρι να μας απαντήσει η κυβέρνηση αν συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές. Αν δεν συμφωνεί, υπάρχει επειδή πρόβλημα. Όλα ξεκινούν από την υποχρεωτική η συνταγματική αναθεώρηση, αλλιώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή που υπόθηκε από το ΚΚΕ. Επομένως, αυτή η συνταγματική αναθεώρηση σας καλύπτει, πηγαίνουμε προς τα εκεί ή όχι? Επανέλαβα και εμείς. Η πρόταση καταρχήν αύριο θα εμφανιστεί ολοκληρωμένα. Έχετε παρατηρήσει πάνω σε αυτό. Είπαμε ακριβώς. Όπως λέει ο κύριος Δελής. Γι' αυτό ξεκίνησα με τον κύριο Δελή, ακριβώς γι' αυτό. Ναι, σε αυτό το ζήτημα δεν έχουμε. Έχουμε διαφορές, αλλά δεν έχουμε ουσιώδεις διαφορές από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και εμείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ζήτησε συγκεκριμένες αλλαγές στην πρόταση αναθεώρησης, από τις οποίες εξαρτούμε την τελική μας θέση.